Υπήρχε ένα θέμα, δεν έχουμε μνήματα και δεν ξέρω τι. Υπήρχε η αγοραπολισία, δεν έχει διευθετηθεί. Κάναμε ένα έργο στο Υπουργείο Πολιτισμού για να βγάλουμε κάποια χρήματα για να γίνουν οι διερευνητικές για να σε καταστεί το χωράμι. Το έστειλα. Για ποιο λέτε τώρα το γραφείο εδώ, για γύρω 10. Λοιπόν, στην πορεία προέκυψε, στείλανε ένα άλλο έγγραφο, ο Δήμος δεν ενημερώθηκα βέβαια, για να γίνει προγραμματική σύμβαση, έχει προχωρήσει, προχωράει η αγοροπολισία για το συγκεκριμένο ακίνητο για να γίνει το λέω νεκροταφείο, η επέκταση. Εγώ κατά σύμπτωση ήμουν στην Αθήνα και σίγουρα χωρίς ραντεβού βέβαια είναι την κυρία Πλατάνη και εκεί γράμματα. Εκεί ενημερώθηκα ότι δεν έχει γίνει η αγοροπολισία και τα σχετικά και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο. Αλλά εφόσον ο παπάς, το υπόπεδο της εκκλησίας, το παραχωρεί στον Δήμο, προς τιμή της κυρία Βλαδάκη δεν έδωσε να βοηθήσει, έδωσε εντολή κάτω στη διευθύντρια. Σε ένα μήνα η διευθύντρια μπορεί να μας παρέχει και αρχαιολόγο και δύο μόνιμους αρχιτεχνίτες και μου είπαν να βάλει και ο Δήμος τρεις εργάτες να βοηθήσουμε να γίνουν οι δοκιμαστικές έρευνες στο υπόπεδο της εκκλησίας, που αυτό γίνεται άμεσα, να μπορούμε να έχουμε τάφους και να εξυπηρετείται το χωριό και να προχωρήσει και άλλη εργασία. Λοιπόν, εγώ, επειδή ήρθα κατευθείαν από την Αθήνα, αλλιώς θα πούμε να το συζητήσουμε κάτω, είμαστε, αλλά λοιπόν, γι' αυτό το λέω εδώ πέρα, υπάρχει η άμεση λύση και μπορούμε να βοηθήσουμε. Να κάνουμε, αν συμφωνεί το σώμα και συμφωνείται, γιατί ότι θα βάλουμε τρεις εργάτες, να στείλουμε ένα έγγραφο, να προχωρήσει το θέμα αυτό. Καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε, κύριε Ξεντούρη, για την ενημέρωση και την προσπάθειά σου. Από εκεί πέρα ενημερώνω το σώμα ότι ήδη έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό το αντίστοιχο ποσό και μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός θα αναθέσουμε την αντίστοιχη υπηρεσία στην εργολογική εταιρεία με την εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας να κάνει τις τομές οι οποίες απαιτούνται και να μας δώσει την έγκριση που απαιτείται. Αυτό το γνωρίζει και ο πρόεδρος, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, έχουμε ενοχλήσει επανειλημμένως την αρχαιολογική υπηρεσία και φυσικά είμαστε και στο διαδικαστικό θέμα ολοκλήρωσης για να αγοράσουμε και το αντίστοιχο υπόπεδο έτσι ώστε να γίνει η επέκταση του κινητηρίου και να μην υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Πρόεδρε, Εγώ αυτό που σας λέω είναι άμεσα, σε ένα μήνα. Να μπορεί να ξεκαθαριστεί το υπόπεδο της εκκλησίας και να έχει το χωριό τάφο. Η προγραμματική σύμβαση, η οποία εσείς έζησαν για να γίνουν οι δοκιμαστικές τομές, σας λέω από τώρα ότι θα πάρει 2 χρόνια. Από εκεί και πέρα, γνωρίζω πως θα προχωρήσει η Άρα το ένα, μην τα μπερδεύετε. Φυσικά δεσμευόμαστε. Ωραία, πρόεδρε. 13. Και εγώ τώρα ήθελα να αποκοστάω για αυτά που λέει, δεν τα ήξερα καλώς. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το κοράδι του συγκεκριμένου. Παπά δεν έχει συμβόλαιο η υπηρεσία. Έχω μιλήσει με την νομική υπηρεσία του Δήμου και μου είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε την αποδοχή της δωρεάς της εκκλησίας αν δεν μας αφαίρει συμβόλαιο από πάση. Και εκεί έχει ένα πρόβλημα από πάση. Αν καταφέρει να μας επέρουν τα συμβόλαια, τότε θα προχωρήσει η δουλειά. Αν δεν καταφέρει, θα έχουμε πρόβλημα και θα αγωνίσουμε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, προς Θεού, μην χάσουμε το από πάνω για να φύγει το από απέναντι. Γιατί είναι ήδη μικρό το απέναντι. Δεν θα μας εμβάλλει. Είναι άμεσο. Είναι καλό να προχωρήσουμε γρήγορα. Εγώ δεν λέω να μην πάμε. Απλά και εκεί θα καθυστερήσω, θα το ξέρετε, διότι δεν μπορεί να κάνει συμβόλαια ο παπάς.